Αλλάζουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε διάφορα θέματα της ειδησιογραφίας. Θα καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον Γιώργο Βλαχόπουλο από το grevenotis.gr και συνεργάτη της τηλεόρασης του West στα γραμμένα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Γιώργο, να ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εικόνα με τα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών και φυσικά ποια είναι και η εικόνα που έχουμε τις τελευταίες μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Ναι, Δημήτρη, χθες είχαμε 44 κρούσματα στην ΕΕ Γρεβενών. Αυξημένα πολύ πάλι. Δεν λένε να πέσουν σε χαμηλά νούμερα. Πρέπει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, κάτι που δεν βλέπουμε να γίνεται. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, που να πούμε ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά μέχρι τώρα, νοσηλεύονται 10 άτομα, τα οποία οι 6 είναι ανεμβολίαστοι και οι 4 εμβολιασμένοι μερικώς. Δηλαδή η εικόνα που επικρατεί την τελευταία περίοδο, τις τελευταίες μέρες, είναι καλή στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο σίγουρα είναι καλή η εικόνα, δεν υπάρχει πίεση, αλλά τα κρούσματα είναι σε υψηλούς αριθμούς. Αναλογιστούμε τον πληθυσμό της περιοχής. Μάλιστα, και δεν βλέπουν να προχωράνε οι εμβολιασμοί. Θα πρέπει να προχωρήσει και η τρίτη δόση για τους συμπολίτες μας, για τους πολίτες μας. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει, καλό είναι να πάνε να εμβολιαστούν. Βλέπουν ποια είναι η κατάσταση καθημερινά και να μην το αφήνουν, Γιώργο. Δεν βλέπουν να αποδίδουν τα μέτρα της πίεσης από την κυβέρνηση. Δεν βλέπουν να αποδίδουν. Υπάρχουν πολλοί αρνητές. Ο καιρός θα ανοίγει. Αυτοί τώρα είναι καλύτερα για κάποιους από τους αντιεμβολιαστές στο να κινούνται έξω στην αγορά, να μπουν στα μαγαζιά της εστίασης και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να μπουν. Όσο καλύτερα ανοίγει ο καιρός, αυτοί νομίζω ότι θα είναι και πιο... θα επιμένουν περισσότερο στην απόφασή τους να μην κάνουν το εμβόλιο. Μάλιστα. Τώρα να πάμε να δούμε λίγο τα rapid test. Περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, Γρεβενά, 149 rapid test με 22 θετικά. Αφορούν σε 13 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. Περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, 141 rapid test με 15 θετικά. Αφορούν σε 10 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, 272 rapid test με 30 θετικά. Αφορούν σε 11 άνδρες και 19 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη. Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας, 138 rapid test με 25 θετικά, αφορούν σε 11 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. Περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, Φλόρινα, 131 rapid test με 15 θετικά, αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. Και η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, Καπή Φλόρινας, 30 rapid test, ένα θετικό, αφορά σε έναν άντρα 17 ετών. Τώρα να φύγουμε από αυτό το θέμα, Γιώργο, να πάμε στην ανακοίνωση πρόσκληση του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής των Γρεβενών. Υπάρχει κινητοποίηση αύριο, συνάντηση. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς θα γίνει? Δημήτρη, ο Αγροτικός Σύλλογος της περιοχής των Γρεβενών καλεί τους αγρότες, τους κοινοτρόφους, τους αγροτικούς φορείς, τους εκπροσώπους των παραγωγών. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ, στο κοντρό διορθώστε μου τον ήχο με τον κύριο Βλαχόπουλο. Και Γιώργο, σε παρακαλώ, λίγο πιο δυνατά, αν γίνεται. Ναι, Δημήτρη, ο Αγροτικός Σύλλογος της περιοχής των Γρεβενών καλεί αύριο τους αγρότες, τους κοινοτρόφους, τους αγροτικούς φορείς, τους εκπροσώπους των παραγωγών σε γενική συνέλευση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την έναρξη των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα την 5η 10 Φεβρουάρη στις 11 το πρωί στην αίθουσα της περιφέρειας, στην αίθουσα Πέτρος Φίλες, για να πάρουν αποφάσεις. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε αύριο την πρώτη συνάντηση και θα δούμε τι κινητοποίηση θα κάνουν οι αγρότες. Η πρώτη συνάντηση και να δούμε τι θα αποφασίσουν. Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, θα δούμε. Άλλωστε θα το καταγράψεις και το ρεπορτάζ και θα δούμε και τις δηλώσεις των αγροτών. Τώρα, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία που παρουσιάστηκε, που παρουσίασες, γιατί έκανες μια έρευνα για το δημογραφικό στα Γρεβενά. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται? Είδαμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποίησες για το δημογραφικό στην περιοχή των Γρεβενών έχει και πολλούς αρθρογράφους στην τελευταία περίοδο και πολλές παρεμβάσεις. Ναι, Δημήτρη, να πούμε ότι με αφορμή την τελευταία παρουσίαση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή μας, ψάξαμε και βρήκαμε ότι το 2000 ο Δήμος Γρεβενών, μετά από μια ιδέα του τότε αντιδημάρχου οικονομικών του κ. Καναβού, του Κώστα του Καναβού, που έπληξε και μετέπειτα Περιφερειακό Σύμβουλο, επιδημαρχία του Σάκη Γιώγα, και μια ιδέα η οποία πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, θα λέγαμε. Τότε μέχρι 1 εκατομμύριο δραχμές, ήταν το εθνικό νόμισμα οι δραχμές τότε,
κάθε πολιτική οικογένεια είχε αποδείξεις και αναλογικά προϊόντα από επιχειρήσεις του Δήμου Γρεβενών που έπαιρνε είχε μια έκπτωση 20%, ο Δήμος Γρεβενών επιδοτούσε άλλα 30%. Δηλαδή κάθε οικογένεια είχε ένα κέρδος 700.000 δραχμές. Ήταν μια πολιτική που νομίζω βοήθησε πάρα πολύ τους πολίτες της πόλης των Γρεβενών και της περιοχής των Γρεβενών. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθούν και τώρα μιμικές μιας τέτοιας προσπάθειας. Πάντως βλέπουμε ότι έχει ανοίξει ένα θέμα με το δημογραφικό και γενικά με το δημογραφικό στα Γρεβενά. Γιατί Γιώργο βλέπουμε συνέχεια να μειώνεται ο πληθυσμός στην περιοχή. Νομίζω ότι ναι, το δημογραφικό στα Γρεβενά είναι στα χειρότερά του. Νομίζω και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και αυτό θα το δούμε επίσημα και στην απογραφή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η μόνη λύση αυτή είναι να στηριχθεί η πολίτικη οικογένεια. Μάλιστα. Τώρα να πούμε με αφορμή που είμαστε στον αέρα ότι θα πάμε λίγο στην Καστοριά Γιώργο. Έχουμε το πρόγραμμα επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων του Άδωνη Γεωργιάδη αύριο στην Καστοριά. Στις 11 άφηξη στο αεροδρόμιο Αριστοτέλης. Στις 11:15 στο ξενοδοχείο Λιμνέων συνάντηση με τριμελής αντιπροσωπεία μεταφορών εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Στις 12 στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς θα έχει συνάντηση με αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους. Στις 1 η ώρα στα γραφεία της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, συνάντηση με κομματικά στελέχη και με την Ομαρχιακή Επιτροπή της ΟΝΕΔ και συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις 1 από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στις 1:30 θα βρεθεί στο Επιμελητήριο Καστοριάς και συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Στις 2:30 γεύμα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στις 5 στο ξενοδοχείο Λιμνέων, εκδήλωση εγγενείων έναξης έργου φυσικού αερίου με διοργανωτές στη ΔΕΔΑ και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Αύριο όλα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην Καστοριά. Τώρα Γιώργο, τι άλλο έχουμε από τα Γρεβενά για να ολοκληρώσουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη. Μάλιστα. Ο καιρός, τουλάχιστον να κλείσουμε λίγο με αυτό, ο καιρός είναι καλός, έχει ανέβει τουλάχιστον η θερμοκρασία ή έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες τις πρώτες πρωινές ώρες? Τις πρώτες πρωινές ώρες, Δημήτρη, είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν σημεία επικίνδυνα μέσα στην πόλη ακόμη πάγωση στην πεζοδρόμια. Στο ορεινό δίκτυο βέβαια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την κίνηση των πολιτών. Δεν υπήρξε χιονόπτωση που υπήρξε στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες μέρες. Αλλά οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση από τα Γραβένα, Γιώργο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.